Έναν χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιάνο, αγρότες θα αποζημιωθούν για τα ελαιόβεντρά τους που έγιναν στάχτη. Το καλοκαίρι του 2012, 110.000 ελαιόβεντρα κάηκαν από τον πυρήνο Εφιάλτη. Το καλοκαίρι του 2013 πρόκειται να αποζημιωθούν. Μέσα στο Φεβρουάριο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο για την αποζημίωση των περιοχών που έχουν καταστραφεί στη Βιάνο, για να εγκριθεί το συγκεκριμένο σχέδιο αποζημίωσης, και στη συνέχεια περιμένουμε να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργού που μιλάει για καταβολή αποζημιώσεων μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο με Ιούλιο του 2013. Αυτές είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες που επιτείνουν το οικονομικό αδιέξοδο εκατοντάδων οικογενειών στη Βιάνο, που δανείζονται τώρα λίγο λάδι από συγχωριανούς τους και να μαγειρέψουν. Αλλά η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, διότι τα ελαιόδεντρα αυτά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν τουλάχιστον μια πενταετία για να ξαναμπούν σε παραγωγική λειτουργία. Βρίσκονται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση. Έχουν χάσει ένα σοβαρό εισόδημα που είναι και μοναδικό εισόδημα, θα έλεγα. Ελιά είναι μονοκαλλιέργεια στη Βιάνο. Παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών θα πραγματοποιήσει άμεσα ο Δήμαρχος Βιάνου. Βεβαίως και πιέζουμε και θα γίνει και καινούργια επίσκεψη στο Υπουργείο τις επόμενες ημέρες για να επισπεύσουμε το ταχύτερο δυνατόν τη διαδικασία αποζημιώσεως του φυτικού κεφαλαίου. Εν τω μεταξύ, στα τέλη του Γενάρη θα δημοπρατηθούν έργα υποδομής στις πυρόπληκτες περιοχές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα κατασκευή νέων τεχνικών για απορροή των όμβριων υδάτων και δύο γέφυρες, μία στην Κάτω Βιάνο και μία παραλιακά ανάμεσα στο Καστρί και Κερατόγκαμπο. Είναι παρεμβάσεις, όπως είπα, στις πυρόπληκτες περιοχές, αλλά και αντικαταστάσεις στο δικτύο ίδρευσης και δικτύο άδρευσης. Άμεσα θα ξεκινήσουν δεκάδες έργα στη Βιάνο, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μπαλτατζής ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Και το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι τον Οκτώβριο περίπου του 2013, με αστικό εξοπλισμό, με πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, δημιουργία θέσης στάθμευσης. Θα αλλάξουμε δηλαδή την όλη εικόνα του οικισμού της Άνω Βιάνου. Ταυτόχρονα θα δημοπρατηθούν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, με τη Βιάνο να μετατρέπεται σε εργοτάξιο. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, στο ΠΕΠ Κρήτης, είναι ο βιολογικός με τα δίκτυα αποχέτευσης του οικισμού της Άρβης. Πιστεύουμε ότι μέχρι στο 2013 θα υλοποιούνται έργα στο Δήμο μας που θα υπερβούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ.